Ως μονόδρομος χαρακτηρίζεται από την αδεδή η συνέχιση της συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία αποχής από την αξιολόγηση, μετά και τις εξελίξεις κατάθεσης της τροπολογίας από πλευράς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το απόγευμα της Τρίτης βρέθηκαν στα Γιάννενα εκπρόσωποι της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ που ενημέρωσαν τους δημοσίους υπαλλήλους της περιοχής μας σχετικά με όλα τα τελευταία δεδομένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γνωμοδοτήσεις στην ΑΔΕΔΗ που εισηγούν διάφορα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο ακριβώς θα περάσει το νομοθέτημα αυτό. Επειδή θα είναι νόμος όμως, άρθρο νόμου, δεν υπάρχει η διαδικασία της προσφυγής. Υπάρχει η διαδικασία της προσφυγής της Βουλής της Πετραδίας που αργεί όμως πάρα πολύ. Εκείνο που προσβάλλεται πιο άμεσα, μας λένε οι δικηγόροι, είναι οι πράξεις που προκύπτουν από την εφαρμογή. Το εφαρμοστικό κομμάτι δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα. Όποτε και να εκδικαστεί όμως οτιδήποτε, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων για να μην ισχύσει νόμος, δεν υπάρχει. Επομένως εδώ, επειδή μπαίνουν προθεσμίες οι οποίες τελειώνουν σε ένα μήνα, το κρίσιμο ζήτημα είναι η μαζική συνδικαλιστική συμμετοχή στην απεργία αποχή μέχρι τότε. Μέχρι να έχουμε νομικά δηλαδή αποτελέσματα της όποιας κίνησης της ΑΔΕΔΗ, το μόνο που μας σώζει είναι να μην σπάσουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μόνο αν υπάρχει μαζική συμμετοχή πάνω από 90% τμήματαρχών και προϊσταμένων σε αυτή την απεργία αποχή, σπάει αυτό στην πράξη. Το ότι θα τρέξουν νομικά πράγματα, θα τρέξουν. Δηλαδή και συνταγματολόγων, γνωμοδοτήσεις έχουν δοθεί κτλ. Κάποιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και απόψεις στη Βουλή. Δεν είναι, καταλαβαίνετε. Αυτό όμως είναι επιχειρηματολογία. Η Βουλή ψηφίζει. Και ψηφίζει δυστυχώς με τους τρόπους που ξέρουμε, ναι σε όλα και για άντε γεια. Ακόμα και αν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το νομοθέτημα. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια προσφυγών, αλλά αν μέχρι τότε έχει σπάσει η απεργία, δεν έχουμε κανένα όφελος από την νομική οδό. Έχουμε εικόνα όμως από τα κεντρικά υπουργεία, από το πολύ στενό κράτος, ας πούμε. Έχουμε εικόνα από τους ΟΤΑ, έχουμε εικόνα από τα νοσοκομεία, έχουμε εικόνα από τα πανεπιστήμια. Τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά και είναι γενικά υψηλά και σε αξιολογούμενους και σε αξιολογητές. Αυτό όμως είναι ένα καλό δείγμα μέχρι ώρας, αλλά εδώ επειδή έχουμε τώρα εξειδίκευση της επίθεσης και της προσπάθειας να αποκοπεί ένα κομμάτι του σώματος, είναι αυτό που λέω ότι η συλλογική μας δράση και η συλλογική κάλυψη και προστασία και των ίδιων των συναδέλφων που θα βρεθούν στο δίλημα είναι σημαντικό να ενταθεί. Αυτό το οποίο πρέπει να περάσουμε όλοι μέσα μας και να προωθήσουμε και να παλέψουμε είναι η συλλογική αντιμετώπιση της επίθεσης που δέχεται ο δημοσιοϋπαλλήλικος κόσμος. Δηλαδή όλοι θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.